Οι ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως διηγούνται την ιστορία τους. Μια εκπομπή γνωριμίας με τις ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως μέσα από αφηγήσεις ενορητών. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μας γνωρίσει και να μας φέρει πιο κοντά στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πατήρ Θεολόγος Κωστάκης, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που εκπέμπει στους 102,3 χιλιοκύκλους, σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε η χάρη του Χριστού να είναι μαζί σας. Συνεχίζοντας το οδηπορικό μας στις ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, θα παρουσιάσουμε στη σημερινή εκπομπή μας, με τη βοήθεια του Θεού, την ενορία της Αγίας Αναστασίας στη μάκρη του Εύρου. Προηγουμένως όμως νομίζω ότι οφείλουμε να αναφερθούμε σε μια φράση από την προηγούμενη εκπομπή που ίσως δεν έγινε κατανοητή από όσους δεν έχουν άμεση πρόσβαση στα βιβλία που χρησιμοποιούμε μέσα στην Εκκλησία για τη διεξαγωγή των ιερών ακολουθιών και των μυστηρίων. Αν θυμάστε, παραθέσαμε κάποια στοιχεία ενδεικτικά για τη Μητρόπολη μας και για άλλες Μητροπόλεις και είπαμε ότι τα βρήκαμε γραμμένα και τα πήραμε μέσα από τα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του 2015. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι τα δίπτυχα, λέμε τώρα ότι είναι ένα βιβλίο που βρίσκεται στο δεξιό και το αριστερό αναλόγιο και ενίοτε μέσα στο Ιερό Βήμα. Εκδίδεται με τη μέριμνα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και με τη φροντίδα Ειδικής Συνοδικής Υποεπιτροπής. Εκδίδεται σε ετήσια βάση και αφορά σε κάθε ένα ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος του γράφει όσα σχετικά βοηθητικά χρειάζονται οι ψάλτες στο αναλόγιο και οι ιερείς στο Ιερό Βήμα για τη σωστή τέλεση των ιερών ακολουθιών, δηλαδή όλα όσα αφορούν στην τάξη ή στο τυπικό, όπως λέμε, των ακολουθιών όλης της χρονιάς. Το δεύτερο μέρος του τιτλοφορείται «Επετηρίδα, κανονική οργάνωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας» και σε αυτό αναφέρονται όσα αφορούν στα πρεσβυγενή και στα νεότερα πατριαρχία, όπως και στις αυτόνομες και αυτοκέφαλες εκκλησίες, κυρίως για τη δομή και την διοικητική διάρθρωσή τους. Γιατί τώρα κρίθηκε σκόπιμη η συγκεκριμένη αναφορά στα δίπτυχα? Επειδή η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στη συνεδρία της κατά την 5η Φεβρουαρίου 2009 αποφάσισε να αφιερώσει το εισαγωγικό σημείωμα των διπτύχων του 2010 στην ενορία, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ψήφιση του πρώτου νόμου περί ενοριών στο αρτιγέννητο τότε ελληνικό κράτος. Η Σύνοδος, με απόφασή της, ανέθεσε στον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, να επιμεληθεί και να συντάξει το εισαγωγικό σημείωμα αφιέρωμα στην ενορία. Το τρίτο κεφάλαιο του εισαγωγικού αυτού σημειώματος επιγράφεται «Νομική θωράκιση της ενορίας στην ελλαδική επικράτεια». Και θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να σας το διαβάσουμε για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830, η τυπική οργάνωση της ενορίας απασχόλησε επανειλημμένως την πολιτεία. Το 1833, λόγου χάρη επί βασιλέως Όθωνος, η ευθύνη των ενοριών ανατέθηκε στους Δήμους. Εξακολούθησαν δε να ισχύουν προγενέστερες διατάξεις. Σημαντικός όμως υπήρξε ο νόμος 3596 του 1910 περί ενοριακών ναών και της περιουσίας αυτών. Ο νόμος αυτός κάλυψε υπαρκτά κενά και θεράπευσε τραυματικές καταστάσεις. Ήταν δε έργο του πολιτικού και θεολόγου Αθανασίου Ευταξίου. Σημαντική ήταν η για πρώτη φορά απόδοση κανονικών δικαιωμάτων στους λαϊκούς
για την εκλογή των πρεσβυτέρων εφημερίων και η αναφορά στα προσόντα και την μισθοδοσία τους από το Ταμείο των Ναών. Περαιτέρω, μόλον ότι ο νόμος έθετε καθόλου τις βάσεις οριστικής τακτοποιήσεως του εφημεριακού ζητήματος, δεν γινόταν όμως η πρέπουσα εκ μέρους της Εκκλησίας εφαρμογή. Επεξεργασία του νόμου αυτού έγινε το 1923 με τη συμμετοχή του καθηγητού Αμίλκα Αλιβιζάτου. Ακολούθησαν δε μεταγενέστερες τροποποιήσεις με βασική εκείνη της 1ης Φεβρουαρίου του 1940 περί ιερών ναών και εφημερίων. Το ενδιαφέρον της ιεραρχίας για τα πράγματα των νεωνοριών και τη βελτίωση της καταστάσεως του ιερού εφημεριακού κλήρου δεν έλειψε ποτέ. Σημαντική τομή πραγματοποιεί ο και σήμερα ισχύων καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας, νόμος 590 του 1977, στα άρθρα 36.1 έως 38.2, περί της ενοριακής οργανώσεως. Η ενορία μετά του ενοριακού ναού είναι βασική μονάδα οργανώσεως του εκκλησιαστικού βίου και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Περαιτέρω ορίζονται τα περί εφημερίων και της μισθοδοσίας τους. Το 1979 όμως εξεδόθηκε ο κανονισμός υπαριθμών 8, που διέπει έκτοτε το ενοριακό καθεστώς της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Περί ιερών ναών και ενοριών, άρθρα 1 έως 20» και την ακόλουθη σπονδύλωση «Άρθρα 1 έως 2 ναοί, άρθρα 3 έως 6 ενορίες, άρθρα 7 έως 12 περί εκκλησιαστικών συμβουλίων, άρθρο 13 ιδιόκτητη και προκινηματική ιερή ναή, άρθρο 14 ιερή ναή κημητηρίων, άρθρο 15 περί ανεγέρσεως ναών και εκτελέσεως εκκλησιαστικών έργων, άρθρο 16 περί εκμισθώσεων και εκποίησεων, άρθρο 17 περί ιερανικών επιτροπών και άρθρα 18 έως 20 ειδικέ και ακροτελεύτιοι διατάξεις». Από το παραπάνω κομμάτι που διαβάσαμε, αγαπητοί ακροατές, βγαίνουν πολλά συμπεράσματα που απευθύνονται σε όλους μας. Κυρίως όμως νομίζω σε όσους δεν γνωρίζουν ότι η οργάνωση των ενοριών μας στηρίζεται σε ειδικούς νόμους που έχει ψηφίσει η ελληνική πολιτεία από την ίδρυσή της ως κράτος μέχρι και το 1977 που ψηφίστηκε ως νόμος του κράτους ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος και είναι ο νόμος 590 του 1977 και βέβαια το 1979 που εκδόθηκε ο κανονισμός υπαριθμών 8 που διέπει έκτοτε το καθεστώς των ενοριών. Αυτά ως μια μικρή εισαγωγή στη σημερινή μας εκπομπή που είπαμε και θα το κάνουμε ότι θα ασχοληθούμε με την ενορία της Αγίας Αναστασίας στη μάκρη του Εύρου. Έτσι έχουμε κοντά μας προσκεκλημένο τον εφημέριο και προϊστάμενο του ναού, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Θεοδόρου, για να μας μιλήσει, για να μας παρουσιάσει, για να μας αναπτύξει το πορτρέτο της ενορίας στην οποία διακονεί. Σας καλωσορίζουμε, πατέρα Ιωάννη, την ευχή σας. Να είστε καλά, πατέρα θεολόγη, και εγώ ζητώ την ευχή σας ταπεινά και να δώσει ο Θεός να ευλογήσει αυτή την εκπομπή, να μάθουν περισσότερα πράγματα και οι ενορίτες μου που τα ακούνε κάθε μέρα από την κηρυγματική λατρευτική διακονία της ενορίας, αλλά και οι άνθρωποι της γύρω περιοχής. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, έχουμε καλεσμένους, εκλεκτούς, την κυρία Δέσποινα Ανδρέου, εκπαιδευτικό καθηγήτρια φιλόλογο στο πρώτο γενικό λύκειο της πόλης μας, η οποία είναι γέννημα και θρέμα της Μάκρης και από την οποία θα ζητήσουμε να μας μιλήσει και να μας πει για την ιστορία του χωριού της. Όλα όσα εκείνη γνωρίζει, όλα όσα έχει υπόψη της, από όσα έχει διαβάσει, από όσα ξέρει και από την ιδιότητά της ως φιλολόγου καθηγήτριας. Σας χαιρετούμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επίσης, καλεσμένη έχουμε και την κυρία Χατζηνικολάου Εκατερίνη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου της Μάκρης.
Σας καλησπερίζω και εγώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να αναδείξουμε το τόσο όμορφο χωριό μας και εμείς, την πάρα πολύ άξια ενορία μας. Εμείς σας ευχαριστούμε για τον κόπο που κάνατε και ήρθατε μαζί καλά. Μας εδώ να παρουσιάσουμε την εκπομπή. Επίσης, κοντά μας είναι και πάλι η κυρία Παναγιώτα Κασπαρίδου, εκπαιδευτικός δασκάλα, για να μας βοηθήσει στη συμπαρουσίαση της εκπομπής. Καλησπερίζω και εγώ τόσο τους καλεσμένους μας, όσο και τους ακροατές του Ράδιο Ελπίδα. Ξεκινώντας μια εκπομπή για τη Μάκρη, και απευθύνομαι σε εσάς κυρία Ανδρέου, πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλοι ότι όταν αναφερόμαστε στη Μάκρη, δεν αναφερόμαστε μόνον σε ένα οικισμό, σε ένα χωριό το οποίο έχει μια αλφα ιστορία, μια ιστορία που ενδεικτικά στοιχεία έχει να δώσει από όλες τις φάσεις της ιστορικής της περίοδου, αλλά αναφερόμαστε σε ένα χωριό που έχει προϊστορικά μνημεία, χνάρια ζωής από το 5, το 6, το 7.000 π.Χ. Έχετε κάτι να μας πείτε πάνω σε αυτό το θέμα? Η Μάκρη είναι το πιο αρχαίο πόλισμα χωριό από όλα τις γύρω περιοχής. Φαίνεται ότι κατοικείται συνεχώς χωρίς διακοπή επί 5.000 ως 7.000 χρόνια, όπως αποδεικνύουν ανασκαφές παλαιολιθικής εποχής κοντά στη σπηλιά του Κύκλοπα. Επάνω και μπροστά στη σπηλιά όλος ο χώρος θεωρείται αρχαιολογικός και δεν επιτρέπονται οικοδομικές δραστηριότητες παρά μόνο γεωργικές σε όσους έχουν χωράφια εκεί. Είναι φανερό λοιπόν γιατί η Μάκρη είχε επιλεγεί από τόσο νωρίς για ανθρώπινη κατοικία. Έχει υπέροχο κλίμα, γόνιμο έδαφος, άφθονο νερό, ένα ποτάμι τη διασχίζει που έχει την πηγή του στο κέντρο της Μάκρης και συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Λόγω των ορεινών όγκων προς βορρά που την προστατεύουν από τους ψυχρούς ανέμους, επιτρέπει την καλλιέργεια της ελιάς. Η καλλιέργεια της ελιάς σταματάει όταν πάυσει η προστασία των ορεινών όγκων 3 χιλιόμετρα πριν από την Αλεξανδρούπολη. Το έδαφος είναι γόνιμο γιατί προέρχεται από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Εκτός από τη γεωργία, το γόνιμο έδαφος προάγει και την κτηνοτροφία. Κτηνοτρόφος και τυροκόμος ήταν και ο Κύκλοπας, όπως περιγράφει ο Όμηρος στο Ιώτα της Οδύσσιας. Πάτερ Ιωάννη, θα έρθουμε σε εσάς τώρα. Είστε γνωστός, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, κατάγεστε ο ίδιος από τη Μάκρη? Γέννημα και θρέμα από τη Μάκρη. Γέννημα και θρέμα της Μάκρης. Οπότε θα μπορέσετε να μας δώσετε πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία, τόσο από προσωπικές σας εμπειρίες και βιώματα, αλλά και από ποιες άλλες πηγές? Έχουμε πάρα πολλές πηγές και προσπαθώ εδώ και 8 χρόνια που τοποθετήθηκα ως προϊστάμενος της Εκκλησίας Αγίας Αναστασίας της Μάκρης να συνάξω όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία. Έχουμε πάρα πολύ καλή αγαστή συνεργασία με την εφορία νεοκλασικών αρχαιοτήτων και βυζαντινών αρχαιοτήτων που εδρεύουν στην Κομωτινή και έχω βρει από την προϊστορική εποχή στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Μάκρη ως ακριβή θέση. Ο νομός Εύρου, επαρχία Αλεξανδρουπόλεως, 11 χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξανδρουπόλεως, η προϊστορική Τούμπα, όπου και ο οικισμός των ιστορικών χρόνων βρίσκεται 500 μέτρα νοτίως του χωριού κοντά στην ακτή. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια προγενέστερη ονομασία του χωριού Μάκρη είναι αυτό που αναφέρατε, Τούμπα? Μάλιστα. Ωραία. Αν έρθουμε στη σημερινή μας εποχή, ποιος είναι ο πληθυσμός, η σύνθεση του πληθυσμού στο χωριό, στο η χωριό τελευταία σας? Απογραφή που έγινε είναι 1200 άτομα και από τα 1200 άτομα αυτοί που μένουν μόνιμα το χειμώνα και το καλοκαίρι είναι περίπου 700 κάτοικοι. Όπως μας προανέφερε η κυρία Ανδρέου, οι παλιότερες ασχολίες των κατοίκων αυτής της περιοχής ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Σήμερα, μάλιστα, με τι ασχολούνται? Συνεχίζει μια πολύ μεγάλη παράδοση και ευλογημένη παράδοση το μάζεμα της ελιάς. Mm-hmm. Ο ελαιώνας της Μάκρης χαρακτηρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ο αρχαιότερος της Ευρώπης και πέρυσι μάλιστα θέλω να πω όσοι δεν το ξέρουν οι ακροατές μας ότι στα 180 κράτη σε όλο τον κόσμο πήρε
η Μάκρη, το λάδι της Μάκρης στη Χρυσή Πλακέτα. Και είμαστε υπερήφανοι για αυτό το πράγμα και μάλιστα δράτω με τις ευκαιρίες, Πατέρα Θεολόγε, να πω ότι μαζί με τον κύριο Αργύριο Κελίδη που έχει το λετρουβείο Κύκλοπας, κάνουμε μία ψηφιακή αποτύπωση αυτόν τον καιρό στον ελαιόνα της Μάκρης. Εντοπίσαμε 20 ελαιόδρα που είναι πάνω από 2.000 χρόνια και προσπαθούμε να τα αναδείξουμε αυτά και να τα διατηρήσουμε ως... Εντυπωσιακό και πολύ χρήσιμο αυτό που μας λέτε, Πατέρ Ιωάννη, και πιστεύω ότι θα μείνει και για τις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Καταγεγραμμένο με ψηφιακό τρόπο μέσα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι στις ημέρες μας είναι η ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια και στην οποία έχουν πρόσβαση πλέον όλος ο κόσμος. Ίσως και γι' αυτό, Πάτερ Ιωάννη, στην βιβλιογραφία που έχω δει, οι ελαιώνες της Μάκρης μπαίνουν εντός εισαγωγικών. Θέλοντας να τονίσουν τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητά και τους. Την ιστορικότητα. Και την ιστορικότητα. Και την ιστορικότητα. Και μία άλλη ευλογία που έχουμε από αυτά τα δέντρα, όσοι δεν ξέρουν πάλι επίσης οι ακροατές μας, στα 1000 δέντρα οι κλαδευτές μας 1-2 δέντρα δακρύζουν και βγάλουν σαν τη ρετσίνη, το οποίο με το φέρνουν τη Μεγάλη Παρασκευή και το χρησιμοποιώ ως γνήσιο θυμία μας στον Εσταυρωμένο. Και έχει Άρη τον Ευωδία από την Ελιά, που είναι ευλογημένο και μου σκοβολάει όλη η Αγιαναστασία και όλος ο Βοτόπος. Πέρα όμως από την καλλιέργεια της γης, έχουμε το θαλάσσιο πλούτο. Ακριβώς. Το οποίο για μας είναι το ψάρι το φρέσκο. Μεγάλη ευλογία, ακριβώς το ψάρι το φρέσκο. Και τη σκάλα στη Μάκρη. Τη σκάλα και... Όλοι μας γνωρίζουμε και ερχόμαστε και προμηθευόμαστε ψάρια και μάλιστα τις πρωινές ώρες όταν τα ψαροκάικα και οι τράτες επανέρχονται από την νυχτερινή αλία. Με μια πολύ ευλογημένη παρουσία της Εκκλησίας την ημέρα των Θεοφανίων, που ήσασταν και μάρτυρας πολλές φορές στα Θεοφάνια όταν εκκλήθηκε από εμένα, όταν ρίχνουμε τον Τίμιο Σταυρό την ημέρα των Θεοφανίων και πάνω από 25 παιδιά πέφτουν για το Σταυρό και πλήθος κόσμου χαίρεται αυτήν την ευλογημένη δωρεά του Θεού τη θάλασσα. Και είναι τα τελευταία χρόνια αποδεδειγμένο και καταγεγραμμένο ότι αποτελεί και έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς ξένων τουριστών, ναι, η Μάκρη. Πραγματικά έχουμε πάρα πολλούς από τη Ρωσία, πάρα πολλούς μουσουλμάνους αδερφούς μας από την Κωνσταντινούπολη και από τη γύρω περιοχή. Και έχω πει και άλλη φορά και ίσως δράτουμε τις ευκαιρίες να το πω και θα το αναλύσουμε λίγο και στα παρεκκλήσια όταν θα φτάσουμε εκεί να πούμε, ότι πάρα πολλοί μουσουλμάνοι μου ζητούν επιμόνως αγίασμα από την Αγία Παρασκευή. Και με κάνει εντύπωση που έρχονται και φωτογραφίζουν την Αγία Αναστασία, μου φιλούν το χέρι, ευγενέστατη, καλοπροαίρετη, και χαίρομαι που έχουμε μια καλή συνεργασία και μια καλή έτσι δραστηριότητα ενημέρωσης για την πολιτιστική μας κληρονομιά του τόπου. Να πούμε ότι τους καλοκαιρινούς μένεις η Μάκρη είναι θέατρο. Ναι, ναι. Για αυξάνεται κατά πολύ ο πληθυσμός. Για ολόκληρο τον Εύρο. Και τη Θράκη. Και τα Σαββατοκύριακα, πολλοί από τον Βόρειο Εύρο και από τον Κεντρικό Εύρο κατεβαίνουν να κάνουν το μπάνιο τους στην περιοχή, στη θάλασσα της Μάκρης και στη συνέχεια να γευθούν το ψαράκι τους. Να πω, Πατέρα Θεολόγιο, ότι πέρυσι για πρώτη φορά η Μάκρη πήρε τη γαλάζια σημαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην καθαρότερη παραλία της Ελλάδος. Εκτός όμως από αυτούς τους ωραίους τόπους, έχετε και ωραίους ανθρώπους για τους οποίους θα ήθελα να κάνετε μία αναφορά, Πατέρ Ιωάννη. Εγώ είμαι ευτυχής που είμαι σε ένα χωριό που είναι όλοι νοικοκυρέοι άνθρωποι, όλοι δημιουργικοί άνθρωποι, όλοι έχουν αγάπη πολύ προς την Εκκλησία, προς την Ορία. Έχω πάρα πολύ καλή συνεργασία, είμαι υπερήφανος που με δέχονται εκεί και με αγαπούν και με στηρίζουν. Τους θαυμάζω για την εργατικότητα που έχουν, τη δημιουργικότητα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, την αγάπη και το ζήλο που δίνουν μέσα στην οικογένειά τους. Και... Έχουμε κάποια διάκριση στη Μάκρη, υπάρχει κάποιο κάποιος πρόσωπο που να ξεχωρίζει έτσι για την προσφορά του πολιτιστική. Έχουμε τον κύριο... κάποιος χαράκτης. Μάλιστα, έχουμε τον κύριο χαράκτη γλύπτη και ζωγράφο, τον κύριο Γιώργο Μόσχο, ο οποίος εκοιμήθη βέβαια και έχω στο νου μου μελλοντικά να χτίσουμε ένα 30 στη μνήμη του, διότι έχει τιμηθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ο καλύτερος χαράκτης της Ευρώπης. Και μάλιστα η σύζυγός του προμηνών που εκοιμήθη σε υπέργυρη ηλικία μου χάρισε στην Αγία Αναστασία ένα τόμο του κυρίου Γεωργίου Μόσχου χαραγμένο όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Πάρα πολύ ωραίο δώρο για την Ενωρία και για την περιοχή μας και για τον τόπο μας. Μια και έρχεται τόσος κόσμος σε αυτό το υπέροχο χωριό, έχει να παρουσιάσει
και κάποια ιδιαίτερα ήθη και έθιμα για τα οποία θα άξιζε για διπλή φορά, θα λέγαμε, να επισκεφθεί το χωριό σας. Μάλιστα. Με τον πολιτιστικό σύλλογο που κάνουμε τη συνολέα εκεί, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία. Α, πολύ ωραία. Και κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Μία δραστηριότητα και γιορτή που γίνεται, η γιορτή της Ελιάς, το φθινόπωρο. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, έρχονται όλοι οι επίσημοι εδώ της περιοχής, τους καλούν ο πολιτιστικός σύλλογος. Το καλοκαίρι κάνουμε τη γιορτή της Σαρδέλας που έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και πέρυσι είχα προσθέσει εγώ μία ιδέα να κάνουμε την έκθεση φωτογραφίας από τότε, από την παλαιότερη φωτογραφία των ψαράδων, διότι έχω την ευλογία μέσα στο ναό της Αγίας Αναστασίας, βρέθηκε στα χέρια μου το παλαιότερο λάβρο της περιοχής των παλαιών ψαράδων της Μάκρης. Είναι πάνω από 150 ετών, είναι όλο από μετάξι και όταν το συντηρήσαμε και συναρμολογήσαμε όλες τις κλωστές, διότι ήταν κατεστραμμένο, αποκαλύφθηκαν οι 12 Απόστολοι. Και γράφει μέσα ο σύλλογος των ψαράδων από το 1800. Εκτός από αυτό το πολύ ιστορικής σημασίας εύρημα, υπάρχουν άλλα ευρήματα στην περιοχή, ακόμη και κτηριακά, που να ξεχωρίζουν για την ιστορικότητά τους ή και για την αρχιτεκτονική τους. Βεβαίως. Δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου για τον Ναό της Αγίας Αναστασίας. Από εκεί θα έρθει. Από Θεού άρξεστε, άλλωστε. Λοιπόν, για την Αγία Αναστασία. Και έχουμε να πούμε πολλά για την Αγία Αναστασία. Ναι, πρώτο Θεός. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε δύο σχολεία. Το ένα μισοσώζεται, το άλλο δυστυχώς το κατέστρεψαν. Το οποίο ήταν, τα οποία ήταν και τα δύο ορόσημα στην περιοχή μας, με λαξευτές πέτρες, σαν ένα παλιό αρχοντικό. Ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, αλλά δεν ξέρω το λόγο που βιάστηκαν νομίζω και πήραν την απόφαση να το καταδαφίσουν. Υπήρχε δυνατότητα να το συντηρήσουμε και να το φτιάξουμε. Εγώ το έζησα από μικρό παιδί εκεί και αναπολώ τις μνήμες εκείνες τις ωραίες μέσα σε αυτό το σχολείο που παίζαμε και βλέπαμε τους παλιούς μας δασκάλους και το σεβόμαστε και το διατηρούσαμε. Πέρα από αυτό, Πάτερ Ιωάννη, τη φθορά που προξενεί ο χρόνος στα ιστορικά κτίσματα, επειδή η Μάκρη είναι γεμάτη από ιστορία. Μάλιστα. Ποιο ιστορικό γεγονός ή θρησκευτικό γεγονός έχετε έτσι νοπώς τη μνήμη σας που σχετίζεται με τη Μάκρη και μπορείτε να μας το καταθέσετε? Το σημαντικότερο πνευματικό γεγονός μετά τη θεία λειτουργία για τον τόπο μας, που δεν ξέρω αν μπορώ να περάσω σε αυτό το θέμα, είναι οι πέντε μάρτυρες. Για μας, εγώ για μένα ειδικά, νομίζω και για όλους τους ανθρώπους. Οι πέντε μάρτυρες με το μαρτύριό τους, μάλιστα, είναι το οποίο τοποθετείται χρονικά 6 Απριλίου του 1836. Στις 6 Απριλίου του 1836. Μάλιστα. Μπορείτε με λίγα λόγια να μας πείτε τι έγινε τότε? Μάλιστα. Για μας και για μένα προσωπικά είναι ο μεγαλύτερος πλούτος μέσα στην ενορία μου, ο πνευματικός πλούτος. Το να έχουμε πέντε και ένας μεγάλος πλούτος, να συμπληρώσω εγώ, για τη Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως και για ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα. Μάλιστα. Μαρτύρησαν, όπως σας είπα, στις 6 Απριλίου του 1836 με ένα πολύ βάρβαρο μαρτύριο. Φρικτό. Φρικτό μαρτύριο. Το οποίο ο παλαιότερος ο Εμμανουήλ, ο μικρότερος ήταν 22 ετών και ο μεγαλύτερος 37 ετών, τον οποίο στην πλατεία της Μάκρης, η οποία ήταν παρούσα η γιαγιά της κυρίας Δέσποινας Μανιά, η οποία κοιμήθησαν σε μεγάλη ηλικία, ήταν προύχοντες μέσα από τη Μάκρη, πολύ αγαπητοί και σε μένα εγώ τους έζησα τους ανθρώπους και με διηγούνταν το μαρτύριο όταν ήταν παρούσα η γιαγιά στο Μάρτυρο. Όπως το είχε δει, όπως το είχε ζήσει τότε το 1836. Τον είχαν πιάσει τον Εμμανουήλ, το δέσαν τα χέρια του πίσω και ζωντανό τον κόβανε στην πλατεία του χωριού, η οποία ήταν πλακόστρωτη και είχε και ένα πηγάδι, ζωντανό κομμάτι-κομμάτι. Άρχισε το μαστήριο του μαρτύριό του 6 ώρα το απόγευμα, Κυριακή το Θωμά, και τελείωσε τη Δευτέρα το πρωί. Επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο το θέμα για τους χριστιανούς, καθώς μου διηγούνταν η κυρία Μανιά, άρπαξαν κομματιασμένο τον ένα μάρτυρα και το σέρνανε από την πλατεία μέχρι την Αγία Αναστασία. Γι' αυτό πολλές φορές στο κήρυγμά μου αλλά και σε όλους τους ανθρώπους δράτω της ευκαιρίας και λέω: αυτό τον τόπο που πατάτε είναι μετοβαμμένος. Μαρτυρικός τόπος είναι. Βαμμένος με μαρτυρικά αίματα, με αίματα Αγίων. Ναι. Και τον αποτελείωσαν στην είσοδο της Αγίας Αναστασίας.
στο σημείο που έχει τοποθετηθεί σήμερα το υπέροχο, το όμορφο εξοκλήσι των πέντε μαρτύρων. Τι συνέβη σε εκείνο το σημείο? Εκεί, ακριβώς στον τόπο του θυσιαστηρίου της Αγίας Τραπέζας, είναι ο τάφος των πέντε μαρτύρων. Εκεί ετάφησαν. Ετάφησαν μετά από το μαρτύριο. Μάλιστα. Ναι. Και εκεί, δόξα τω Θεώ, να πω ένα μεγάλο έτσι ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη στο σεβασμιό του, διότι όταν πρωτοανέλαβα την ενορία της Μάκρης με την Εκκλησιαστική Επιτροπή, το πρώτο που ζήτησα από όλα τα θέματα είναι να κάνουμε τον παρακλητικό κανόνα των πέντε μαρτύρων. Και αμέσως έστειλε έγγραφο ιδιαίτερο στον πατέρα Θανάσιο του Σιμωνοπετρίτη Σιμωνόπετρα και συνετάχθηκε η ακολουθία του παρακλητικού κανόνους για πρώτη φορά στην ενορία και στη Μητρόπολη μας. Και να πούμε με την ευκαιρία ότι η γιορτή τους γιορτάσατε πάντοτε κάθε χρόνο την Κυριακή του Θωμά. Μάλιστα. Και εκεί στο εξοκλησάκι γίνεται μεγάλη πανήγυρη. Σκεφτική πανήγυρη. Ναι. Να πω επίσης ότι αγιογραφήθηκε όλο το εκκλησάκι μέσα. Έχει πάρει μια άλλη ωραία ζωντανή μορφή, πάρα πολύ όμορφη, το χαίρονται όλοι οι άνθρωποι. Έχουμε πολλές λειτουργίες εκεί το καλοκαίρι και έχουμε ένα μεγάλο πνευματικό πλούτο, τα Ιερά Λείψανα, μέσα στον ναό της Αγίας Αναστασίας, που έχουμε δύο πλευρές από τους πέντε μάρτυρες και ένα σπόνδυλο από τους πέντε μάρτυρες, το οποίο πραγματικά, εγώ όπως τα βλέπω τα πράγματα, θα ματωργούν συνέχεια στη ζωή μας, διότι κάθε φορά, σε κάθε ιερατική ευκαιρία, ιεροπραξία στην Εκκλησία μας, τους επικαλούμαστε. Και έχουμε επίσης και ένα τσιγγέλιο, ένα καρφί, πώς τους κρέμασαν όταν το έβαλε ο Αθήγκανος από την πλευρά πίσω και βγήκε από το θώρακα, και ένα κομμάτι που έσπασε στον Θεόδωρο, ο οποίος έχουμε και το επίθετό του, και η γιαγιά του ήταν παρούσα στο μαρτύριο, το οποίο μας το εμπιστεύτηκε. Το οποίο τσιγγέλι επανήλθε μέσω Αμερικής. Μέσω Αμερικής. Το πήραν τα εγγόνια τους, οι οποίοι είναι καθηγητές πνευματικών όλοι στην Αμερική. Και τώρα τα τελευταία μετά από 20 θεώρησαν χρόνια, χρέος πνευματικό, μάλιστα, να το επιστρέψουν. Και στον με πολύ μεγάλη τιμή ο σεβασμό του και με υποδοχή. Μέσα λοιπόν, το φέραμε και το υποδεχτήκαμε μέσα, διότι είναι ένα κομμάτι μαρτυρίου, συνέχεια του μαρτυρίου από το μαρτυριό τους. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, να δώσουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Thank you.
Ας επιστρέψουμε στο ναό της Αγίας Αναστασίας, ο οποίος είναι παλαιός. Μάλιστα. Ναός εδώ στην περιοχή μας. Κυρία Ανδρέου, θα μας πείτε μερικά λόγια σχετικά με το ναό, το οικοδόμημα της Αγίας Αναστασίας.
Ναι. Στην Αγία Αναστασία της Μάκρης η κτητορική επιγραφή αναγράφει το έτος 1833. Δηλαδή ο ναός στη σημερινή του μορφή είναι ήδη 175 ετών. Φαίνεται ότι χτίστηκε επάνω στα ερείπια παλαιότερου χριστιανικού ναού, όπως συνάγεται από την κτητορική επιγραφή, στην οποία αναγράφεται επίσης το έτος 1100 πριν 900 χρόνια περίπου. Όπως προκύπτει επίσης από πολλαπλά μαρμάρινα σπαράγματα και θραύσματα, πλάκες και ονόκρανα, εικόνες που βρίσκονται εκτεθειμένα στο ύπαιθρο, σε περιφραγμένο χώρο, στη νότια πλευρά του κτηρίου, εκεί πρέπει να υπήρχε παλαιότερος αρχαίος ελληνικός ναός. Μια μαρμάρινη πλάκα έχει χαραγμένο σταυρό, αδιάψευστο δείγμα ότι αυτή άλλαξε χρήση. Νομίζω ότι πιθανόν να είναι ο δεύτερος παλαιότερος σε λειτουργία ναός της Δυτικής Θράκης μετά την Κοσμοσότηρα Φερών. Επανερχόμενοι στην περιγραφή της Αγίας Αναστασίας, επισημαίνουμε ότι ο ναός δεν είναι μεγάλος. Είναι ένα ορθογώνιο 30x25 μέτρα περίπου, του τύπου τρίκλητη βασιλική, με ένα υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Οι περισσότερες από τις εικόνες του τέμπλου, κυρίως οι μικρές, μεταφέρθηκαν στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Για κάποιο διάστημα οι θέσεις έμεναν κενές, μετά αντικαταστάθηκαν με σύγχρονες εικόνες βυζαντινής τεχνοτροπίας. Η εικόνα της Αγίας Αναστασίας δεν βρίσκεται μόνο αριστερά από την εικόνα της Παναγίας στο τέμπλο, αλλά και δίπλα στο αριστερό ψαλτήρι. Είναι μεγέθης περίπου 1,20 επί 0,80 μέτρα. Η Αγία φέρει κορώνα, το στέφανο της ζωής, που δικαιούνται οι μάρτυρες και κρατάει τη λύκηθο. Οι συναξαριστές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα θαύματα για τη διάλυση φαρμακιών, δηλητηριάσεων. Γι' αυτό και ονομάστηκε φαρμακολήτρια. Η μνήμη της εορτάζεται στις 22 Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι έχει σχέση η ημερομηνία της 22ης Δεκεμβρίου που τιμάται η Αγία με την ημερομηνία της μεγαλύτερης νύχτας και της μικρότερης ημέρας που είναι 21η Δεκεμβρίου, όταν τελειώνει το φθινόπωρο και αρχίζει ο χειμώνας. Οπότε αρχίζουν να μεγαλώνουν οι μέρες, να γεννάται, να αναστένεται ούτως ή πίν το φως. Αυτή είναι η μεγάλη εορτή στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Αυτό είναι το ηλιοστάσιο του χειμώνα. Το άλλο είναι του Θέρους, 21 Ιουνίου. Η λέξη όμως Αναστασία είχε ιδιαίτερη σημασία για το υπόδουλον έθνος μας. Το 1833, όταν χτίστηκε ή μάλλον ανακαινίστηκε ο ναός, γιατί συμβόλιζε την Ανάσταση του γένους. Αυτό που ζητούσαν διακαώς οι Έλληνες του 1833 και φάνηκε με την επιλογή του ονόματος του ναού της Μάκρης ήταν η Ανάσταση του γένους. Είμαστε μέσα στα χρόνια της Επανάστασης. Έχει ξεκινήσει το 1821 η Επανάσταση. Γι' αυτό το λόγο ο πατέρα Ιωάννη επιλέγεται η ονομασία της, της Εκκλησίας στο όνομα της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας. Τώρα πείτε μας. Να πω κάτι σε αυτό το πράγμα. Φαίνεται η αγάπη του Οικουμενικού Πατριάρχη του Νεοφύτου του Δευτέρου, όπως γράφει από την κτητορική επιγραφή, που αναστήλωσε με χρυσά φλουριά που μάζεψε ο ίδιος για την αγάπη αυτού του τόπου και η αγάπη της Αγίας Αναστασίας, και πόσο δυναμική ήταν οι δύο σύλλογοι, οι δύο έτσι ομάδες συνεταιρισμών που δρούσαν στην Κωνσταντινούπολη, των Μακρινών, των Τουτοντσίδων και των Ελαιοπαραγωγών. Οι Τουτοντσίδες ήταν οι καπνοπαραγωγοί. Αυτό έχει τη δυνατότητα να είναι εύρωστη η Μάκρη οικονομικά, να μην έχει ανάγκη από υλικών πραγμάτων, και φαίνεται πόσο από τα ιστορικά κείμενα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε γιατί έχει πολύ χρόνο. Είναι περιορισμένος ο χρόνος μας. Αγαπούσαν τον Πατριάρχη και επηρέαζαν κατά κάποιο τρόπο τον Πατριάρχη ώστε να έρθει και ο ίδιος να αναστηλώσει την Αγία Αναστασία. Και την ονόμαστε έτσι Αναστασία για την Ανάσταση του Γένους, που ήταν απέτηση όλου του λαού της περιοχής. Επηρέαζαν και προς το πνευματικό μέρος. Ακριβώς. Ίσως τον Πατριάρχη και το Πατριαρχείο, γιατί σε κάποιες φάσεις της ζωής της η Μάκρη διατέλεσε ως έδρα επισκοπής. Μάλιστα. Σήμερα έχει εφημέριο ιερέα. Τότε κάποια χρόνια στη Μάκρη έδρευε επίσκοπος, που είχε καθήκοντα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να διαπημένει
και να εποπτεύει και να επισκοπεύει μια ευρύτερη περιοχή μέσα στην οποία συγκαταλεγόταν και ο οικισμός και το χωριό της Μάκρης. Εδώ να σας πω ένα ιστορικό στοιχείο. Από τον 9ο ήδη αιώνα παρουσιάζεται ως έδρα επισκόπου που υπάγεται στη Μητρόπολη Τριγενοπόλεως με πρώτο γνωστό επίσκοπο, πατέρα θεολόγιο, το 879, τον Αντίοχο ή τον Νικόλο. Κατά τον 11ο αιώνα αναφέρεται ότι ο Μιχαήλ και το 1169 ο Θεόδωρος, όπως το αναφέρει στην περισπούδαστη εργασία του, η Μητρόπολη Τριγενοπόλεως και η επισκοπέα αυτής, ο ξαθιώτης καθηγητής, γνωστός όλους μας, κύριος Πέτρος Γιορκατζής. Πάτερ Ιωάννη, πότε ιδρύεται η ενορία της Μάκρης με τη σημερινή μορφή που την ξέρουμε? Μάλιστα. Ιδρύεται το ΦΕΚ το 170, 27 Ιουνίου του 1931. Ας περιευθυολογήσουμε για ένα δευτερόλεπτο ότι μαζί με τον Άγιο Νικόλο είμαστε οι παλαιότεροι στα πρεσβεία ενορίες στη Μητρόπολη μας. Μητρόπολη. Μάλιστα. Όπως μας ανέφερε η πατέρα Ιωάννη, η κυρία Ανδρέα, ο ναός αυτός βρίσκεται εκεί από το 1833. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, φαντάζομαι, και θα έχει γίνει κάποια επέκταση, κάποια ανακαίνιση του ναού. Μάλιστα. Συντήρηση, σε κάποια συντήρηση. Πάντοτε με συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και με την Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που πάντοτε λέγω ότι έχω άριστη συνεργασία, δόξα τω Θεώ. Και μας δόθηκε η ευκαιρία, θέλει βέβαια τρέξιμο πάρα πολύ γραφειοκρατικό, αλλά μας δόθηκε η ευκαιρία να διασώσουμε και να καταγράψουμε 350 κοιμήλια. Και μάλιστα, που είπαμε και προηγουμένως για την Αναστασία, για την Ανάσταση του Γένους, έχουμε κολυβήθρα από το 1821 που γράφει επάνω 350 κοιμήλια, τα οποία έχουν συντηρηθεί τα περισσότερα, άλλα βρίσκονται στην πορεία της συντήρησης. Έχει συντηρηθεί το τέμπλο από τον προχάτο χώμα του πατέρα Θανάσιου Χριστοφορίδη, με το σεβασμό του Μητροπολίτη γέροντά μας και νυν Θεσσαλονίκης κύριο Άνθιμο, ο Δεσποτικός Τρόνος, που είναι περίτεχνο το τέμπλο και χρονολογείται στο 17ο αιώνα, χρυσεπίκελ τόλο. Ξυλόκλειπτο, χειροποίητο. Μάλιστα. Με πολύ φυτικό διάκοσμο μέσα και με παραστάσεις άλλες από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας. Και μάλιστα την τελευταία φορά που κάναμε μία μικρή παρέμβαση με τους αρχαιολόγους, στο κάτω δοκάρι της ωραίας πύλης βρέθηκε σε πολλά σημεία ο ήλιος της Βεργίνας. Θα ήθελαμε τώρα, έτσι, μια και ήρθατε στο εσωτερικό του μάλιστα ναού, να μας μιλήσετε λιγάκι για τις εικόνες που θα συναντήσει κάποιος προσκυνητής μέσα. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλές εικόνες. Η κυριότερη εικόνα βρίσκεται στο Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως, ένθρονος ο Χριστός με φύλλο χρυσό, και στα πόδια του σχηματίζεται το σχήμα της καρδιάς. Είναι η πιο παλαιά εικόνα της ενορίας μας. Έχουμε εικόνες από το 1801 που γράφουν. Βρέθηκαν μέσα στο ιερό που είχαμε κάνει μια παρέμβαση και κάναμε τα επιχρήσματα μέσα τα εσωτερικά, μέσα σε μια πέτρα, η οποία πάλι το και από περιέργεια πήγα να δω τι γίνεται, βρήκαμε ένα τυλιγμένο περίεργο πράγμα σε δέρμα, το οποίο όταν το συντηρήσαμε ανήκει, από ό,τι μας είπαν οι συντηρητές, το 1600 και έχει όλη τη ζωή του Χριστού μέσα. Προφανώς πρέπει να το έκρυψαν εκείνοι, γιατί φοβόμενοι από την τουρκοκρατία ή από τη βουλγαρική κατοχή, που κάνανε πολλές παρεμβάσεις και πολύ μεγάλη ζημιά μέσα στο ναό. Ο ιστορικός λέγει ότι πατέρα θεολόγη στη βουλγαρική κατοχή, και αυτό με το επιβεβαίωσε και ο πατήρ Λουκάς, που ήταν 50 χρόνια ιερεύς στην Αγία Αναστασία, ότι σηκώσανε 400 σοκάδες χρυσό και 400 σοκάδες ασίμι. Πήρανε το μισό τέμπλο, το κομμάτι αυτό που βγαίνουμε από τα Άγια, και ο γυναικονίτης που έφτανε από την πλευρά των ανδρών μέχρι μπροστά στο ιερό, τον έκοψε ο Βούλγαρος ιερεύς. Περνώντας έξω από την εκκλησία της Αγίας Αναστασίας, αν δεν υπήρχε το κτισμένο καμπαναριό τελευταία τώρα στις ημέρες μας, μάλιστα, αν δεν υπήρχε ο σταυρός επάνω στη σκεπή της εκκλησίας, δύσκολα κάποιος καταλαβαίνει ότι αυτό το κτίσμα είναι εκκλησία. Μπορεί να ήταν και μια αποθήκη. Μάλιστα. Όπως επίσης
Ξεκινώντας για να διασχίσουμε τον προνάρθρικα, τον εξονάρθρικα, θα πρέπει να κατεβούμε κάποια σκαλοπάτια, 2-3 σκαλοπάτια, που δεν συμβαίνει στους ναούς που έχουν κτιστεί μεταγενέστερα ή στους ναούς που κτίζουμε σήμερα. Όλες οι εκκλησίες που κτίζονται σήμερα είναι υπερυψωμένες από το έδαφος της γης κατά τη. Μπορείτε να μας το ερμηνεύσετε. Φαίνεται ότι υπήρχαν και άλλοι χώροι γύρω-γύρω από την Αγία Αναστασία. Γι' αυτό και βλέπετε ότι το καθεαυτό κτίριο της Αγίας Αναστασίας είναι περίπου 2,5 μέτρια πιο κάτω από το μέρος το βορεινό, να το πω έτσι, εκεί που έχω το γραφείο μου και που ανεβαίνω προς το Γυναικονίτη. Το γνωρίζετε εκεί. Και φαίνεται ότι αυτός ο χώρος επικοινωνούσε με τον άλλο ναό, το Βυζαντινό, που είναι έξω από την Αγία Αναστασία. Τώρα ο χρόνος, μάλιστα εγώ δεν τα πρόλαβα, οι παλαιότεροι μου λέγανε ότι από την νότια πλευρά υπήρχαν κελιά, υπήρχαν δωμάτια που έμενε ο ιερεύς με την οικογένειά του και τα χρησιμοποιούσαν για φτωχούς ανθρώπους, για ενδεείς ανθρώπους και καθόνται και βρίσκαν ένα κατάλημα. Ή οι πιο παλαιότεροι, μαρτυρία που μου έχουν διηγηθεί, αυτοί που περνούσαν οι έμποροι και φεύγαν από τη Μάχρη για να πάνε στην Κωνσταντινούπολη, έβρισαν καταφύγιο κάτω από την προστασία της Αγίας Αναστασίας, στα κτίρια της Αγίας Αναστασίας. Τώρα δεν υπάρχουν βέβαια αυτά τα πράγματα, έχουν αλλοιωθεί. Έχω βρει κάποιες παλαιές φωτογραφίες γάμων, παλαιών έτσι προύχοντων της Μάκρης, που υπάρχει αυτός ο δρόμος τώρα που υφίσταται μπροστά από την Αγία Αναστασία, είναι στο οικόπεδο της Αγίας Αναστασίας. Δεν υπήρχε δρόμος για κάτω για το λιμάνι. Εκεί ήταν το μεγάλο τυχείο που έφραζε γύρω-γύρω την Αγία Αναστασία και επικοινωνούσε με τα άλλα κτίσματα δίπλα του Βυζαντινού κτιρίου. Στον εξονάρθρικα, πριν να διασχίσουμε την πόρτα για να μπούμε μέσα στην εκκλησία, δεξιά υπάρχει ένα ξύλινο στασίδι. Μάλιστα. Ποιος είναι ο λόγος που βρίσκεται εκεί ή ποια είναι η λειτουργικότητά του? Να πούμε γιατί υπήρχε εκεί. Τότε δεν υπήρχε δικαστική εξουσία. Η Αλεξανδρούπολη έχει 100 χρόνια τότε, ιστορία. Τότε όταν λέτε τι εννοείτε? Εκείνη την εποχή. Επί τουρκοκρατίας. Το 1800. Να το πούμε. Γιατί το 1800 άρχισε η Αγία Αναστασία και το 1833 ανακαινίστηκε. Ναι. Υπήρχε ο δικαστής, ο Καντής. Ο Ιεροδίκης. Ναι, δίκαζε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έβγαζε όλα τα πορίσματα. Αυτός εκεί. Μαζευόταν όλη η δημογειροντία εκεί. Εκεί καθόταν, ήταν η θέση του εκεί και από εκεί εκδίδαν. Βρήκα επίσης, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, ότι η κυρία, η Χρυσούλα, η Κάπα, η οποία είναι μια πολύ παλαιά γυναίκα και γνώρισα εγώ και τον πατέρα της και τον παππού τους, τον πατέρα και τη μητέρα τους, που μου έδωσε πρικοσύμφωνα από το 1600, 1500, 1800 και από εκεί βλέπεις γι' αυτό τον χώρο πώς μαζευότανε, που ακόμη γράφανε και τα πρικοσύμφωνα όπου τα επικύρωνε ο τότε πρωτοσύγγελος ή ο Μητροπολίτης της Μαρονίας. Μάλιστα. Ερχόμενοι όμως μέσα στο ναό Πατριωάννη θα συναντήσουμε την εικόνα της ομώνυμης Αγίας. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτήν την εικόνα και για θαύματα που έχει κάνει η Αγία Αναστασία. Είτε τώρα, είτε και στο παρελθόν. Η εικόνα αυτή φιλοτεχνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από κάποιον γράφει, εκεί όσο μπορέσαμε στη συντήρηση που έγινε, βρέθηκαν αυτά τα γράμματα, Δημήτριος Πόντος Κωνσταντινούπολη γράφει. Τώρα, τι ακριβώς ήταν, σβήστηκαν τώρα, γιατί εγώ τα έχω βάλει τώρα μέσα σε γυαλί, ώστε η κολόνια ή όταν ασπάζεται κάποιος με τα χνό του κτλ. Να μην έχει φθορά αυτό το κοιμήλιο. Έχουμε μόνο αυτή την ιστορική ένδειξη. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πώς ήρθε στην Μάκρη αυτή η εικόνα. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως τα θαύματά της. Ναι, ξέρουμε όμως τα θαύματά της, αλλά ξέρουμε επίσης ότι 214 χρόνια δεν βγήκε ποτέ από το προσκυνητάρι της, παρά μόνο όταν γιορτάσαμε τα 180 χρόνια από την ημέρα της ανακαινήσεως του ναού. Για πρώτη φορά βγήκε από το εικονοστάσι της, λιτανεύτηκε μέσα στη Μάκρη και ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια. Μας, μάλιστα. Το οποίο ευχαριστώ έτσι από καρδίας τον σεβασμό του που δέχτηκε αυτή την πρότασή μας για να γιορτάσουμε αυτό το μεγάλο πνευματικό γεγονός. Στο οποίο πνευματικό γεγονός να πούμε ότι έστειλε επιστολή και ο Οικουμενικός μάλιστα Πατριάρχης τότε στον εορτασμό των 180 χρόνων από την αναστήλωση
Θα ήθελα λίγο, Εκκλησίες Αγίας Αναστασίας. Θα ήθελα λίγο να διαβάσω το κείμενο που έστειλε στον Παναγιώτο το Σεβασμιότατος, όπως και το κείμενο της απαντήσεως του Πατριάρχου, που είναι για μας ένα ιστορικό κειμήλιο και ιστορικό γεγονός. Ιερά Μητρόπολης Αλεξανδροπόλεως, Παναγιώτα τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης, Νέας Ρώμης και Οικουμενικών Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίων, Ισφανάριον Κωνσταντινούπολη, Αλεξανδρούπολη 7/11/2013, αριθμός πρωτοκόλου ΦΥ NI34-658. Επειδή κάθε ακτίνα της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας διατηρεί την αστραφτερή της λάμψη εξαιτίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και κάθε ιστορική στιγμή της πρωτόθρονης Εκκλησίας είναι αντιφέγγισμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ακόμη μέχρι και σήμερα, οποιαδήποτε αναφορά μας στα κατά και στα μετά την Βυζαντινή Κοινοπολιτεία θα ήταν ελλιπής χωρίς την ειδική σας ευλογία, γι' αυτό οι εορτασμοί τους οποίους ετοιμάζουμε τον 180 χρόνο από τις ανακοινήσεις του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Μάκρης Αλεξανδροπόλος δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν παρά μόνο μετά την πατριαρχική σας ευλογία και ευχή. Ο Ιερός Ναός Αγίας Αναστασίας Μάκρης είναι ο μόνος μεταβυζαντινός της Ιεράς Μητροπόλεως μας και ενώ ανεπίσημες πληροφορίες σημειώνουν ότι είναι κτίσμα του 17ου αιώνα, εντυχισμένη επιγραφή αναφέρει ότι η ανακαίνιση του Ναού έγινε το 1833. Παναγιώτατε, θα ήταν μεγάλη ευλογία και ευχή για όλους μας η αποστολή εγγράφων πατριαρχικών προσρήσεων προς τον τόπο μας και την τοπική μας εκκλησία, προς τους ευσεβείς χριστιανούς και τον ιερό κλήρο, αλλά και τον υπεφαινόμενο επίσκοπο αυτής. Οι ευχές σας θα είναι το κεντρικό γεγονός των εκδηλώσεων της συνορίας και της Μητροπόλεως μας. Υποβάλλω σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό ο Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος. Και η απάντηση του Παναγιωτάτου, μάλιστα, που είναι για μας. Ευελπιστούμε και να ευχηθείτε Πατέρα Θεολόγη κάποτε αυτά όλα να τα βγάλουμε σε ένα τόμο. Είναι μεγάλη μας έτσι η αγωνία. Και προτού πω για το να διαβάσω το κείμενο του Πατριάρχου, να ευχαριστήσω τους δύο Μητροπολίτες της Τράκης, τον Σεβασμιότητο Δημοτήχου που παρευρέθηκαν εκεί στο Πανηγυρικό Αρχιερετικό Εσπερινό και τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Κομωτινής κύριο Παντελεήμονα που με την αγάπη τους πλαισίωσαν αυτή τη μεγάλη... Και λάμπριναν τις εκδηλώσεις και το πανηγύρι. Μάλιστα. Όπως επίσης μεγάλη ευχαριστία για όλα αυτά τα ιστορικά και άλλα λεπτομερέστατα στοιχεία που θα πρώτον Θεός ευελπιστούμε να τα γράψουμε στον τόμο αυτό που ετοιμάζουμε για τον κύριο Ιωάννη Σιδερά, τον καθηγητή, θεολόγο, κοινωνικό και ιστορικό. Ο οποίος επιμελήθηκε την όλη την εργασία και την εργασία. Ιερότατε Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως, υπέρτιμη και έξαρχα ροδόπησε ένα Αγίο Πνεύματι, αγαπητέ αδελφέ, και στη λειτουργία της ημών μετριότητος, κύριε Άνθιμε, χάρη Σιήτη, η μετέρα Ιερότη και Ειρήνη Παραθεού. Με τα ιδιαίτερας χαράς η μετριώτης ημών επληροφορήθημεν την πραγματοποίηση εορτασμών της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως επί της συμπληρώσης 180 ετών από τις ανακοινήσεις του ιστορικού Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Μάκρης. Η σημαίνουσα αυτή πόλη της Θράκης, της ευρυτέρας περιοχής της δικαιοδοσίας της Μητρός Εκκλησίας, ευμύρισε να έχει ως έφορον και προστάτην αυτής την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Αναστασίαν και τους πέντε νεομάρτυρες εξ Αμοθράκης, οι οποίοι εμαρτύρησαν έξω της πόλεως απέναντι του εκεί μουσουλμανικού μονιδρίου Τεκέ. Ιδιαιτέρως των συγκινητικών μαρτύριων των πέντε Σαμοθρακητών εισφράγησε την ιστορία της Θράκης. Αποδείξαν ότι ουδέν δύναται να χωρίσει τους κατοίκους ταύτης, επιφανείς και αφανείς, πλουσίους και πέντες, πεπαιδευμένους και γραμμάτους, από τις αγάπης του Χριστού, του αγαπήσαντος ημάς. Ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαία, ούτε δυνάμεις, ούτε εναιστώτε, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε της κτήσης ετέρα. Απέδειξε την αμφισβήτη των αλήθειων ότι στην Θράκην επάλινε επί αιώνες η καρδία του ευσεβού Σιμωνγένους. Αυτή πρώτη εδέχεται το εκ της βασιλευούσης πόλεως εξακτινωμένων ανατινικουμένην πολυενδρικών φως του χριστοκεντρικού πολιτισμού της κατανατολάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της καθημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Αυτή πρώτην έπιναν εκ των διευγών υδάτων της Κωνσταντινούπολη χριστιανικής παραδόσεως και δια των ιδίων υδάτων ήρδευε και την ειδική της έφορον θρακικήν γην. Υπό των ακτίνων αυτού του φωτός ελαμπόμενα και θαλπόμενα τα αυτόθη εκλεκτά τέκνα του Οικουμενικού Ημών Πατριαρχείου, οι πιστοί Θράκες, καλλιτέκνε, δημιουργοί, αφιερωτέ και ανικενιστέ, εδημιούργησαν το φωτεινό τούτων φάρων τις παρατασόχθες του Αιγαίου Πελάγους Μάκρης,
των ιερών ναών της Αγίας Αναστασίας, με τα θαμάσια, με τα βεζιτινά κοιμήλια αυτού και το περίτεχνο τέμπλο, συνεχίζοντα επαξίως τη βυζαντινή καλλιτεχνική παράδοση και δημιουργία και αποδεικνύοντα ευγλώτως την ιστορική ενότητα και συνέχεια των εμπνευστών των μετά των μεγάλων δημιουργικών της Κωνσταντινούπολης. Όθεν, υπό τιούτων σκέψεων ορμόμενοι, επευλογούμεν πατρικός εκ της προσιλευούσης στα σεφετινάς ερωτηστικάς εκδηλώσεις εν Αλεξανδρουπόλη και μάκρη, ευχόμενη καρδίας όπως αποτελέσουν αφορμή μνήμης των Αγίων Προστατών της Μαμάκρης, άμα δε βαθύσεως και εντρυφήσεως εις τη μακραίωνα και πολυπίκυλων και πολυσήμαντων πνευματική, πολιστική και ιστορική κληρονομία της Μάκρης, αλλά και ευρύτερων της Αγιοτόκου και Ιεριοτόκου Θράκης. Η δε χάρις τους αρκεί επιφανέντους Κυρίου και Σωτήρους ημών Ιησού Χριστού, ήμετα της μετέρας ιερότους και πάντων των αυτόθη προσφυλών τέκνο της Μητρός Εκκλησίας, κατά των αρχόμενων νέων ενιευτών της Χριστότος αυτού, των οποίων ευχόμεθα κατά πάντα ευλογημένων, καρποφόρων και αγιαστικών, ο Κωνσταντινουπόλεως, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Βαρθολομαίος. Πάτερ Ιωάννη, πείτε μας ένα θαύμα της Αγίας Αναστασίας. Προτού μπω στο θαύμα για ένα το Πατέρα Θεολόγια, να ευχαριστήσω και την Ιερά Μονή Παντοκράτορους Αγίου Όρους που λάμπρενε πνευματικώς περισσότερο φέροντας ένα τεμάχιο λειψάνο από το Άγιον Όρος που χίλια χρόνια ολόκληρα φυλασσόταν το δάχτυλο της Αγίας και για πρώτη φορά μετά από χίλια χρόνια ήρθε στη Μάκρη και προσκύνησαν όλοι οι Θράκες. Ένα θαύμα που μπορώ να πω και σύγχρονο και παλαιό. Να αρχίσω από το παλαιό. Όταν ήρθαν οι Βούλγαροι για να κάψουν τη Μάκρη και να μπουν μέσα, αυτό το διηγούνται όλοι, παρακαλούσαν όλοι οι πατέρες και όλοι οι χριστιανοί στην Αγία Αναστασία να μην επιτρέψουν να βάλουν σφαγή στα γυναικόπαιδα. Την ώρα που κοιμόταν ο Βούλγαρος διοικητής, στον ύπνο του βλέπει δύο γυναίκες, μία μεσόκοπη και μία νεαρά, και με δυνατή φωνή του λένε ότι πάρε το ασχέρι σου και φύγε από εδώ, διότι διοικούμε εμείς και φυλάσσουμε εμείς την περιοχή. Ήταν τόσο έντονο το όνειρο, το οποίο τα ξύπνησε, προβληματίστηκε τόσο πολύ και αμέσως ζήτησε να δει τη δημογειροντία της Μάκρης για να δει ποιος διοικεί τη Μάκρη. Και είπαν όλοι, εμείς δεν έχουμε γυναίκες εδώ, εμείς διοικούμε τη Μάκρη. Και όταν τον φέραν μέσα στο ναό, εκεί που κάναν την προσευχή τους στην Αγία Αναστασία, βλέποντας την εικόνα της Παναγίας που έχουμε στο τέμπλο τώρα, την οποία τη συντηρήσαμε και την έχω ονομάσει Παναγία Μακρινή, από αυτό το θαύμα, και την Αγία Αναστασία, ο ίδιος είπε μπροστά στους μακρινούς ότι αυτές οι δύο γυναίκες ήταν στον ύπνο, η μία η Παναγία και η και άλλη, δεν βάλανε τη σφαγή. Και προστάτευσαν πολλές φορές προστάτευσαν, έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες. Προχθές συγκεκριμένα, όταν είχα μιλήσει στην τηλεόραση για ένα θέμα πάλι για την Αγία Αναστασία, ένας κύριος από την Κομωτινή, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη δυσκολία στην υγεία του με την αρρώστια, παρακάλεσε την Αγία Αναστασία, το στείλαμε λίγο λαδάκι και κατά θαυμαστό τρόπο εδώ και ένα μήνα μας λέει ότι υποχώρησε δραστικά ο καρκίνος και μάλιστα από την αγάπη την πολύ μας έφερε μια χρυσή λίρα στην Αγία Αναστασία. Έχουμε λείψανο της Αγίας Αναστασίας στον μάλιστα. Έχουμε και κάποιο άλλο λείψανο. Της Αγίας Παρασκευής, των Πέντε Μαρτύρων, του Πατρός Φιλοθέου του Ζερβάκου και του Αγίου Ευθυμίου. Πείτε μας, πόσα παρεξοκλήσια έχει η Μάκρη. Μάλιστα. Έχουμε την Παναγία τη Φανερωμένη, έχουμε τον Πέντε Μαρτύρων, την Αγία Παρασκευή, την Αγία Κυριακή, τον Άγιο Νικόλο, τον Προφήτη Ηλία και τον Άγιο Γιώργιο. Τα οποία λειτουργούνται στις πανηγύρεις τους. Στις πανηγύρεις και οπωτεδήποτε, και το καλοκαίρι κάνουμε λειτουργίες πολλές. Ερχόμενοι στο σήμερα, Πάτερ Ιωάννη, θα θέλαμε λιγάκι να μας μιλήσετε για την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας της Αγίας Αναστασίας. Κάθε πότε πραγματοποιείται λειτουργία στο χώρο της? Κάθε Κυριακή, σε κάθε εορταζόμενο Άγιο και τώρα της Σαρακουστής, σε όλες τις προηγισμένες της λειτουργίας. Οι ενωρίτες έρχονται στο ναό για την εξομολόγησή τους, σε εσάς ή σε κάποιον άλλον? Βεβαίως, και σε μένα και σε άλλους που είναι μερικοί που δεν διστάζουν, θέλουν να διστάζουν και τα λοιπά, και συνεργαζόμαστε με τη Μητρόπολη και έρχεται το πνευματικό σας. Και να ρωτήσουμε όχι μόνο για την εξομολόγηση, αλλά και για τη συμμετοχή των μακρινών στις λατρευτικές εκδηλώσεις. Εκκλησιάζονται οι μακρινοί? Εκκλησιάζονται, αλλά θα ήθελα περισσότερο. ίσως αυτό θα μπορούσατε
να το αναφέρετε σε κάποιο κήρυγμά σας, γιατί φαντάζομαστε ότι προβαίνετε σε κήρυγματα. Πάντοτε γίνεται το κήρυγμα και πάντοτε γίνεται η προτροπή προς στη συμμετοχή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Κάποιοι κύκλοι μελέτης στο χώρο της Αγίας Αναστασίας. Κάθε Τετάρτη, 4 με 5, έχω τον κύκλο των γυναικών και δόξα τω Θεώ ανταποκρίνονται. Περίπου 35 με 40 γυναίκες έρχονται και ευελπιστούμε να έρθουν και περισσότερες. Υπάρχει φιλόπτωχο ταμείο? Φιλόπτωχο ταμείο δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα μέσα στην Μάκρη. Τώρα βέβαια με την κρίση έχουμε συνεργασία με το Γενικό Φιλόπτωχο της Μητροπόλεως και καλύπτουμε και από τα έσοδα της Εκκλησίας τις ανάγκες του κόσμου όσο είναι δυνατό και όσο είναι εφικτό με τις δυνάμεις μας και με τα τάλαντα που μας δίνουν οι χριστιανοί μας. Κάντε μας μια αναφορά για τους ψάλτες της Μάκρης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, ιδιαίτερα τον κύριο Θεόδωρο Βάβλο, ο οποίος 60 χρόνια είναι στο ψαλτήρι και μάλιστα έχει μεταλαμπαδεύσει αυτή την διακονία και στον γιο του, τον Αναστάσιο Βάβλο, ο οποίος πατέρας και γιος μας γλυκιάνουν πραγματικά το ψαλτήρι και τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας. Τιμήθηκε με δική μου προτροπή από τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη με το Σταυρό της Μητροπόλεως ο μπαμπάς, ο οποίος δικαίως, διότι 60 χρόνια του έδωσε ο Θεός το τάλαντο της φωνής. 60 χρόνια αναλοιπώς, το βρήκε ο πατήρ Λουκάς και ο πατήρ Λουκάς Κοκκίνης τον έβαλε στο ψαλτήριο και από τότε δεν ξανέφυγε. Εκτός από τον πατήρ Λουκά, τον οποίο έχετε προαναφέρει, ποιοι άλλοι υπήρξαν πριν από σας? Ο πρώτος ιερεύς που βρήκα ιστορικά είναι το 1912 με 1918, Παπα Μανώλης, Παπα Εμμανουήλ, ο οποίος ήταν δημοδιδάσκαλος και πρωτοπρεσβύτερος στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου με χρέο πρωτοσυγγέλου, ο οποίος ήρθε από την Ένω στην Αλεξανδρούπολη. Εζήτησε όμως να τοποθετηθεί στην Αγία Αναστασία στη Μάκρη, επειδή ήταν εύρωστη η περιοχή και ήταν πολύτεκνης οικογένειας, για να μπορεί να συντηρηθεί ο άνθρωπος. Όμως στη βουλγαρική κατοχή τον πήρανε στο Σλίβεν και στο Πλέβεν, όπου από τις κακουχίες πέθανε και τάφη στην πόλη εκείνη. Μετά ανέλαβε ο πατήρ Βασίλειος ο Δανίδης και μετά, εδώ λίγο ένα λεπτό να πω ότι ο πατήρ Τριαντάφυλλος ο Μπόγλου από το 1947 μέχρι το 1951 που ανέλαβε ο πατήρ Λουκάς Κοκκίνης ήταν ένας άγιος κληρικός, νεότατος 45 ετών και όταν πήγε να λειτουργήσει στα Δίκελα, δυστυχώς πέφτοντας από το ζώο που μετακινούσε τον ιερέα, σκοτώθηκε στην πορεία του εκεί μετά την Παναγία του Εύρου, μετά το μοναστήρι. Μετά ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο με τον πατέρα Λουκά Κοκκίνη από το 1951 μέχρι το 1990, το οποίο μεγάλωσε και εγώ κοντά του και μεγαλούχησε όλη τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, είχε τον τάλαντο της φωνής και τον ονομάζω πραγματικά τον Πλάτωνα της Ορθοδοξίας στην περιοχή μας. Ήταν καλήφωνος και γνώστης της Βυζαντινής μουσικής. Πολύ. Και μετά το 1990 αναλαμβάνει ο πατήρ Αθανάσιος Χριστοφορίδης μέχρι το 2007 που πήγα εγώ. Η ενορία της Αγίας Αναστασίας συνεργάζεται με άλλους τοπικούς φορείς? Μάλιστα, με τους πολιτιστικούς συλλόγους, με τη Δημαρχία. Έχω πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Αντιδημάρχους και πρώτα με τον Δήμαρχό μας, τον πρόεδρο της κοινότητός μας, που είμαστε μαζί κάθε μέρα, με όλους τους πρόεδρους όσου πέρασαν, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνεργάζομαι επίσης και με το Μηνωτικό Σχολείο, που πρέπει να το αναφέρουμε. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο την ιδιαιτερότητα της Μάκρης και των Δικέλων. Μάλιστα. Που έχουμε το μουσουλμανικό οι στοιχείο. Οι χριστιανοί δεν είναι μόνοι τους σε αυτά τα δύο χωριά μας, αλλά συμβιώνουν με το μουσουλμανικό στοιχείο και νομίζω ότι συμβιώνεται άριστα. Να πω κάτι, ότι όταν γυρίσαμε και λιτανεύσαμε την εικόνα της Αγίας Αναστασίας, έκανε εντύπωση σε όλους όταν βγήκαν οι μουσουλμάνες με ροδοπέτελα και μοίρα και άνθη και έρναν την Αγία. Πρώτη φορά το είδαμε αυτό το πράγμα και με συγκίνησε και εμένα και τον σεβασμό και όλους εκεί τους παρευρισκομένους και όλο τον κόσμο και αυτό δείχνει την καλή και αγαστή συνεργασία που έχουμε με τους μουσουλμάνους. Πάτερ Ιωάννη, μας ζητήσατε στην εκπομπή μας να λάβει μέρος και να είναι κοντά μας η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μάκρης. Μάλιστα. Επειδή η ενορία της Αγίας Αναστασίας έχει μια σχέση με το σχολείο της Μάκρης. Κυρία Κατερίνα, μπορείτε να μας πείτε αυτήν την σχέση? Ναι, θέλοντας να
Τονίσω το έργο και τη σημασία που έχει η ενορία της Αγίας Αναστασίας για όλους τους κατοίκους της Μάκρης. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι σύμφωνα με έγγραφα που έχουν βρεθεί, το 1951 παραχωρήθηκε το οικόπεδο από την ενορία της Αγίας Αναστασίας, παραχωρήθηκε το οικόπεδο στο οποίο έχει χτιστεί το υπάρχον σχολείο. Το δημοτικό σχολείο. Το δημοτικό σχολείο στο οποίο συστεγάζεται αυτή τη στιγμή. Ήταν δηλαδή και περιουσία πριν από το 1951. Ήταν περιουσία της Αγίας Αναστασίας, της ενορίας μας. Παραχωρήθηκε για να χτιστεί το σχολείο, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα. Είναι δωρεάν, σε άριστη κατάσταση. Ναι, χτίστηκε με δωρεά και δαπάνη του βασιλέως Παύλου. Η δεωρά του οικοπαίδου έγινε από την ενορία μας και από εκεί και πέρα η ανέγερση του σχολείου ήταν δωρεά του βασιλέως Παύλου τότε. Από εκεί και έπειτα θα ήθελα να αναφερθώ στο χρονικό διάστημα για το οποίο εγώ γνωρίζω την προσφορά της ενορίας μας, και αυτό είναι από το 2007 και μετά που εγώ ασχολούμαι με τον Σύλλογο Γονέων. Η συνεργασία μας είναι άριστη. Δεν υπάρχει στιγμή ή ζήτημα για το οποίο να έχουμε απευθυνθεί στην ενορία και συγκεκριμένα στον πατέρα Ιωάννη και να μας αρνηθεί τη βοήθειά του. Ξεκινώντας τη σχολική χρονιά με τον αγιασμό, πάντα έρχεται με κάποιο δώρο που συνήθως είναι η γραφική ύλη που χρειάζονται τα παιδιά κατά τη διάρκεια της χρονικής, της σχολικής τους χρονιάς, χωρίς καν να το έχει ζητηθεί, με ρημνά γι' αυτό. Στις σχολικές εορτές είναι πάντα δίπλα μας, στις ανάγκες μας είναι πάντα δίπλα μας, και υλικά και πνευματικά, στις προσπάθειές μας που κάνουμε στις δύσκολες μέρες μας να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως να έχουν κάποιες ανάγκες, είναι πάντα δίπλα μας, μας καθοδηγεί και με στηρίζει. Αγία Αναστασία Μάκρη Εύρος. Οι πιστοί ζουν το μυστήριο της Εκκλησίας στη ζωή και την πράξη της ενορίας τους. Η ενορία γίνεται για τον πιστό τόπος της σωτηρίας του, επειδή μέσα σε αυτή μαθαίνει να ζει σε κοινωνία με τον Χριστό και τους εν Χριστώ αδελφούς του. Η ενοριακή ζωή έχει ως κέντρο της το Χριστό και μεταστοιχιώνεται χαρισματικά σε προσευχή, ευχαριστία, δοξολογία. Σε αυτό το σημείο η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πρώτον από όλους τον προϊστάμενο και εφημέριο του Ιερού Ναού της Αγίας Αναστασίας Μάκρης, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Θεοδόρου, που ήταν κοντά μας. Και τον ευχαριστούμε επίσης για όλα όσα σημαντικά μας είπε. Ευχαριστούμε τους προσκεκλημένους μας, την κυρία Ανδρέου Δέσποινα, την κυρία Εκατερίνη Χατζηνικολάου, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σας χαιρετούμε με ευχές για το υπόλοιπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Καλή δύναμη. Αμήν. Οι ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως διηγούνται την ιστορία τους. Μια εκπομπή γνωριμίας με τις ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως μέσα από αφηγήσεις ενορητών. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μας γνωρίσει και να μας φέρει πιο κοντά στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πατήρ Θεολόγος Κωστάκης, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως.